Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση δημοτών μέσω βιντεοκλήσης από τα ΚΕΠ του Δήμου Μαλεβιζίου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MyCAP Live. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είναι η πρώτη διαδικτυακή έτσι εξυπηρέτηση που κάνουμε. Το Μαλεβίζι εξελίσσεται ψηφιακά με τον Δήμαρχο να πραγματοποιεί βιντεοκλήση κατόπιν ραντεβού με υπάλληλο για την έκδοση προσωπητικού οικογενειακής κατάστασης με τον τηλεοπτικό φακό να καταγράφει καρέ-καρέ την όλη διαδικασία. Πώς μπορεί να με εξυπηρετήσει το ΚΕΠ? Χρειάζομαι ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σήμερα. Ωραία, θα ήθελα να μου δείξετε την ταυτότητά σας για να κάνω την ταυτοποίηση. Και είστε δημότης Μαλεβιζίου? Σωστά. Ωραία. Τυπικότατο. Ναι, βλέπω είστε εσείς η σύζυγος και ένα παιδάκι. Σωστά. Θέλετε να περάσετε από το ΚΕΠ να παραλάβετε τη βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή θέλετε να σας στείλουμε μέσω email? Μέσω email θα προτιμούσα. Ο Μενέλαος Μποκέας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καθώς οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν σε χρόνο ρεκόρ με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ο εξυγχρονισμός ο ψηφιακός ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες μας. Δίνει δυνατότητα στο Δημότη απομακρυσμένα να ζητήσει τα πιστοποιητικά του και να τα παραλάβει άμεσα, με το που ζητάει δηλαδή το πιστοποιητικό σε λίγα δευτερόλεπτα στο email, το δοκίμασα και εγώ λίγο πριν, έρχεται το πιστοποιητικό και νομίζω ότι σιγά σιγά θα υπάρξουν και άλλες καινοτομίες που θα ενισχύσουν αυτές τις αλλαγές, ψηφιακές αλλαγές. Μέσω του gov.gr μπορεί ο κάθε δημότης και ο κάθε πολίτης να εξυπηρετηθεί πια απομακρυσμένα. Μπορεί να κλείσει το ραντεβού του ακολουθώντας τους συνδέσμους στο MyCAP Live στο Δήμο Μαλεβιζίου 24 ώρες πριν. Το ραντεβού διαρκεί 20 λεπτά. Αμέσως, μόλις κλείσουμε το ραντεβού, έρχεται στο email μας επιβεβαίωση και ακολουθεί και η υπενθύμηση, ούτως ώστε να μην ξεχάσουμε το προγραμματισμένο ραντεβού. Στην περίπτωση όμως που ζητήσει, για παράδειγμα, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, θα χρειαστεί επιπλέον δικαιολογητικά. Ο Δήμος Μαλεβιζίου αποτελεί έναν από τους πρώτους Δήμους της χώρας που εντάχθηκε στο πρόγραμμα MyCAP Live που προωθεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι άλλα πιστοποιητικά θα μπορούσα να ζητήσω ηλεκτρονικά από εσάς? Από εδώ πέρα μπορείτε να ζητήσετε έκδοση αντίγραφου ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, διάφορα από τα δικαστήρια έγγραφα που μπορεί να χρειαστείτε, περί μη κατάθεση αίτησης επτόχευσης. Αντίγραφα από πτυχία, από πανεπιστήμια, από τα σχολεία, κάποια πολιτήρια.